καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Σήμερα θα φτιάξουμε υγρό σαπούνι για απαλό καθαρισμό σώματος και χεριών με τη θερμή μέθοδο. Η βασική διαφορά του υγρού σαπουνιού από το σαπούνι μπάρα είναι ότι χρησιμοποιούμε καυστική ποτάσα αντί για καυστική σόδα. Το προϊόν που παίρνουμε είναι μία πάστα η οποία μοιάζει στην υφή με τη χαλάουα. Έπειτα αυτή την πάστα τη λιώνουμε σε νερό και αυτό είναι το υγρό σαπούνι στην τελική του μορφή. Τα λάδια της συνταγής μου ήταν 45% ελαιόλαδο, 20% λάδι καρύδας, 20% βούτυρο καρυτέ, 10% αμυγδαλέλαιο, 5% καστορέλαιο. Επειδή το υγρό σαπούνι το αραιώνουμε με πολύ νερό, χρειαζόμαστε πιο πολύ λάδι καρύδας για να πετύχουμε πλούσιο αφρό από ότι στο στέρεο σαπούνι. Στη συνταγή που σας δίνω έχω βάλει το μίνιμουμ ποσοστό που συνηθίζετε. Κανονικά βάζουμε 30 με 40%. Δεν έβαλα όμως τόσο γιατί όπως είπα θέλω να φτιάξω απαλό σαπούνι. Αν θέλετε περισσότερο αφρισμό, αυξήστε την καρύδα και αφαιρέστε από το βούτυρο καρυτέ. Όσοι με παρακολουθούν καιρό θα απορούν γιατί χρησιμοποιώ καστορέλαιο, ενώ ξέρουν ότι έχω μαλώσει μαζί του. Λοιπόν, στο υγρό σαπούνι προσθέτει απαλότητα και περιποίηση. Δεν συνεισφέρει στον αφρισμό, επειδή η αραίωση με νερό ακυρώνει τις ενισχυτικές αφριστικές του ιδιότητες. Όμως, αν στοχεύετε σε διάφανο σαπούνι, το καστορέλαιο είναι ένα περιποιητικό λάδι που δίνει διαυγές αποτέλεσμα. Και μια και είπαμε για διάφανο σαπούνι, τα βούτυρα κάνουν το σαπούνι θολό. Όσο περνάει ο καιρός, ίσως εμφανιστούν και ασπρίλες στον πάτο του δοχείου σαν μικρές νυφάδες. Αυτές είναι οι ασαπωνοποιητές ουσίες που περιέχουν τα βούτυρα. Ως προς την αδιαφάνεια, εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου. Αντίθετα, οι ρυθμοί που κάνει μου αρέσουν πάρα πολύ. Όσο για τις ασπρίλες, αν το σαπούνι χρησιμοποιηθεί άμεσα, δεν θα προλάβετε ποτέ να τις δείτε. Αν θέλετε το δικό σας υγρό σαπούνι να είναι εντελώς διάφανο, βγάλετε τελείως το βούτυρο καρυτέ και συμπληρώστε τη διαφορά είτε με αμυγδαλέλαιο είτε με καστορέλαιο. Στη θερμή μέθοδο διαλύουμε την ποτάσα σε πολύ περισσότερο νερό από ότι στην ψυχρή. Άρα η αναλογία ποτάσας νερού σε αυτή τη συνταγή είναι 1:3. Ένα μεγάλο μέρος του νερού αυτού εξατμίζεται κατά το μαγείρεμα. Ως προς την υπερλίπανση, τι γίνεται, μεγάλη κουβέντα αυτή, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μία μικρή παρένθεση για λίγη θεωρία. Ξεκινάμε από τα βασικά. Τιμή σαπωνοποίησης. Η τιμή σαπωνοποίησης ενός λαδιού είναι ένας αριθμός που μας λέει πόσα γραμμάρια καυστική ποτάσα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να μετατρέψουμε ένα γραμμάριο λαδιού σε σαπούνι. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τη σύνθεση των λιπαρών οξέων που περιέχουν τα λάδια μας. Η δε σύνθεση των λιπαρών οξέων εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως η ποιότητα του εδάφους στο οποίο φυτρώνει το δέντρο από το οποίο βγάζουμε το λάδι μας, οι καιρικές συνθήκες κτλ. Έτσι, από το ίδιο δέντρο μπορεί τη μία χρονιά να πάρουμε λάδι με τιμή σαπωνοποίησης Χ και την άλλη χρονιά, επειδή ας πούμε έβρεξε περισσότερο, να πάρουμε λάδι με τιμή σαπωνοποίησης Ψ. Η διαφορά συνήθως είναι από 4 έως 10%. Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πάντα την ακριβή τιμή σαπωνοποίησης. Οι πιο πολλοί από εμάς μάλιστα χρησιμοποιούμε Lie Calculators. Οι τιμές που μας δίνουν αυτοί οι υπολογιστές είναι κάτι σαν μέσος όρος για το κάθε λάδι. Αυτό όμως σημαίνει ότι μπορεί η συνταγή μας να έχει υπολογιστεί με πολύ παραπάνω καυστική ποτάσα από όσοι μπορούν να καταναλώσουν τα λάδια μας. Και άρα το σαπούνι μας θα είναι ακατάλληλο για το δέρμα. Για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό δεν θα συμβεί, κάνουμε υπερλίπανση. Η περιποίηση που προσφέρει η υπερλίπανση είναι απλώς ένα ευχάριστο επακόλουθο. Ωραία! Και με το υγρό σαπούνι, ποιο είναι το πρόβλημα? Όπως ξέρουμε, το λάδι με το νερό δεν αναμειγνύονται. Αν ρίξετε λάδι σε ένα ποτήρι με νερό, αυτό θα ανέβει σιγά σιγά στην επιφάνεια. Το υγρό σαπούνι, όπως είπαμε, έχει πολύ νερό. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε κάνει υπερλίπανση 10%. Αυτή η περίσσια λαδιού μετά από λίγο καιρό θα ανέβει στην επιφάνεια και θα κάνει ένα γλιτσερό φιλμ. Το σαπούνι μας ούτε θα αφρίζει καλά, ούτε θα καθαρίζει καλά και θα αφήνει μια άθλια λιπαρή αίσθηση. Άσε που με τόσο πολύ νερό, μετά από λίγο καιρό αυτό το λάδι κινδυνεύει να ταγγίσει και το σαπούνι μας θα μυρίζει άσχημα. Τότε τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να μην κάνουμε καθόλου υπερλίπανση. Μπορούμε να κάνουμε υπολίπανση, δηλαδή να βάλουμε περισσότερη καυστική ποτάσα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μείνει καθόλου λάδι στη συνταγή μας. Ή μπορούμε να κάνουμε μικρό ποσοστό υπερλίπανσης, δηλαδή γύρω στο 3%. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις θα χρειαστεί να κάνουμε εξουδετέρωση στο σαπούνι μας με στεατικό οξύ. Στην τρίτη περίπτωση δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τίποτα.
Για το σημερινό βίντεο έχω επιλέξει την τρίτη λύση και επιφυλάσσομαι σε μελλοντικό βίντεο να σας δείξω πώς ακριβώς κάνουμε την εξοδετέρωση. Για την εκτέλεση της συνταγής έχετε τρεις επιλογές. Στον φούρνο στους 120 με 150 βαθμούς Κελσίου, σε μπεν μαρί σε μέτρια φωτιά ή σε ηλεκτρική γάστρα στη χαμηλή σκάλα. Το μειονέκτημα του μπεν μαρί είναι ότι θα πρέπει να προσθέτετε νερό κάθε τόσο στην εξωτερική κατσαρόλα. Πάντως από τότε που πήρα ηλεκτρική γάστρα, το λεγόμενο crockpot, έχει απλοποιηθεί πολύ η ζωή μου, άσε που χαλάει πολύ λιγότερο ρεύμα από το φούρνο ή το μάτι. Ανεξάρτητα από τη συσκευή πάντως, ο στόχος μας είναι η σαπουνόπαστα να είναι μεταξύ 70 και 80 βαθμούς Κελσίου, καθ' όλη τη διάρκεια του μαγειρέματος. Αν είναι λιγότερο από 70 θα αργήσει να γίνει το μαγείρεμα, αν είναι παραπάνω από 80 μπορεί να σκάσει σαν ηφαίστειο. Ας δούμε το μαγείρεμα στην πράξη. Κάνε. Ξεκίνησα με το ζέσταμα των ελαίων και το λιώσιμο του καριτέ και της καρύδας. Μόλις έλειωσαν εντελώς, προχώρησα στην προετοιμασία του διαλύματος της ποτάσας. Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε να κρυώσει το αλκαλικό διάλειμμα. Το ρίχνουμε έτσι ζεστό στα λάδια. Τα λάδια μου ήταν στους 75 βαθμούς Κελσίου όταν έριξα μέσα το διάλειμμα της ποτάσας. Πώς φαίνεται ότι φτιάχνω κυρίως σαπούνια ψυχρής μεθόδου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ρίξω το αλκαλικό διάλειμμα στη σπάτουλα. Η συνήθεια βλέπετε. Και τώρα οκλειστείτε με υπομονή. Το μείγμα έχει την τάση να χωρίζει και θέλει αρκετή ώρα χτύπημα μέχρι να δέσει. Δεν θα γίνει με τη μία, ιδάλλως θα κάψετε το ραβδομπλέντερ σας. Ανακατεύετε 5 λεπτά και μετά σταματάτε. Αφήνετε το ραβδομπλέντερ να κρυώσει και πάλι από την αρχή. Και πάλι. Κάποια στιγμή θα κάνει ένα μαγικό και φλαπ από κομμένο αυγολέμονο θα μετατραπεί σε σβολιασμένο πουρέ. Και εκεί ξέρετε ότι τα καταφέρατε. Το καπακώνετε και το αφήνετε στην ησυχία του. Ελέγχετε κάθε τόσο τη θερμοκρασία. Το αν θα το ανακατεύετε είναι θέμα προτίμησης. Εμένα μου αρέσει να το ανακατεύω. Άλλοι το αφήνουν στην ησυχία του μέχρι να μαγειρευτεί. Σωστό ή λάθος δεν υπάρχει. Ο χρόνος μαγειρέματος είναι γύρω στις 2 ώρες, μερικές φορές πολύ λιγότερο, ειδικά αν φτιάχνετε μικρές ποσότητες. Μην ακούτε που λένε ότι το μαγειρεύουν για 4 ή 6 ώρες, είναι υπερβολή. Ο στόχος είναι η σαπουνόπαστα να γίνει ημιδιάφανη σαν βαζελίνη. Μόλις φτάσει σε αυτό το στάδιο, σβήνετε τη γάστρα ή το φούρνο και τα αφήνετε εκεί να κρυώσει μόνο του. Θα ασχοληθείτε ξανά μαζί της την επόμενη μέρα. Μην ανησυχείτε αν έχει γίνει ή όχι, ακόμα και αν δεν έχει φτάσει στο πολυπόθητο στάδιο της βαζελίνης. Τι κι αν σβήσατε το φούρνο ή τη γάστρα πριν ολοκληρωθεί η σαπουνοποίηση. Μη σκάτε το σαπούνι σας, θα συνεχίσει να μαγειρεύετε. Γι' αυτό το λόγο το αφήνουμε όλη νύχτα. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, αφήστε το ένα ολόκληρο 24ωρο στην ησυχία του. Την επόμενη μέρα έχετε τις εξής επιλογές. Είτε αραιώνετε όλη τη σαπουνόπαστα με νερό και τη χωρίζετε σε μπουκάλια, είτε τη φυλάτε σε ένα πλαστικό σακουλάκι στο ψυγείο και βγάζετε κάθε τόσο την ποσότητα που χρειάζεστε και την αραιώνετε κάθε φορά. Όταν έρθει η ώρα να φτιάξετε το υγρό σαπούνι σας, παίρνετε μία ποσότητα σαπουνόπαστας, τη ζυγίζετε και προσθέτετε 2 φορές το βάρος της σε απιονισμένο νερό. Ανακατεύετε λίγο έτσι για το καλό και τη βάζετε στην άκρη. Από εδώ και πέρα θέλει υπομονή. Θα λιώσει σιγά σιγά μόνη της. Λογικά αν τη βάλετε από βραδύ, στο επόμενο πρωινό θα είναι σχεδόν έτοιμη. Αν τη δεύτερη μέρα δεν έχει λιώσει όλη, έχετε 2 επιλογές. Είτε αφαιρείτε ό,τι δεν έχει λιώσει και δουλεύετε με αυτό που έχει γίνει υγρό, είτε προσθέτετε από 20 έως 50% νερό, το ανακατεύετε και την αφήνετε άλλη μία μέρα. Σημειώνετε πάντα το νερό που προσθέτετε, ούτως ώστε την επόμενη φορά που θα ξαναφτιάξετε αυτή τη συνταγή, να ξέρετε πόσο νερό θα χρειαστείτε. Εγώ έκανα 2 σημαντικά λάθη. Το ένα είναι ότι ξέχασα να καπακώσω το ποτήρι ζέσεως. Το άλλο είναι ότι το αραίωσα την Πέμπτη και την Παρασκευή που έπρεπε κανονικά να το βάλω σε μπουκάλια, επειδή δεν είχε λιώσει όλο, είπα να το αφήσω. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν έλειπα. Και έτσι έμεινε 3 μέρες ξεκαπάκωτο στον καύσωνα. Όταν γύρισα τη Δευτέρα είχε εξατμιστεί κάμποσο νερό
και μου έκανε μία χοντρή πέτσα στην επιφάνεια από σαπουνόπαστα που έπηξε ξανά. Αφαίρεσα την πέτσα και ό,τι άλλο δεν είχε λιώσει και τα έβαλα στην άκρη για να τα λιώσω σε άλλο δοχείο. Προχώρησα για το τελικό στάδιο. Χρώμα, άρωμα και πρόσθετα. Και με το pH θα με ρωτήσετε τι γίνεται. Τίποτα, δεν χρειάζεται να το ελέγξουμε. Τα χειροποίητα σαπούνια είτε με σόδα είτε με ποτάσα, είτε με την ψυχρή είτε με τη θερμή μέθοδο έχουν pH από 8 έως 11. Εφόσον η συνταγή μας είναι σωστή, εφόσον την έχουμε εκτελέσει σωστά και εφόσον δεν έχουμε κάποιο δερματολογικό πρόβλημα, το σαπούνι μας είναι ασφαλές για χρήση είτε με pH 8 είτε με pH 11. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχει περίσσια ποτάσας, γιατί τότε το σαπούνι θα είναι ερεθιστικό. Ένας τρόπος για να το ελέγξουμε αυτό είναι με το λεγόμενο ZAP test. Νομίζω όλοι έχετε βάλει τη γλωσσίτσα σας ως παιδιά ανάμεσα στα ηλεκτρόδια μιας 9V μπαταρίας. Θυμάστε το τίναγμα που νιώσατε στην άκρη της γλώσσας σας. Αυτό ακριβώς το τίναγμα θα νιώσετε έτσι και ακουμπήσει η γλώσσα σας σε ένα σαπούνι το οποίο έχει περίσσει αλκαλίου. Και λέω αλκάλιο γιατί αυτό το τεστ μπορείτε να το κάνετε είτε σε σαπούνι που έχει γίνει με ποτάσα είτε σε σαπούνι που έχει γίνει με σόδα. Με την ακρούλα της γλώσσας μας λοιπόν αγγίζουμε λίγο το σαπούνι, είτε το σκληρό είτε τη σαπουνόπαστα. Αν μας τεινάξει θα έχουμε πρόβλημα. Αν δεν μας τεινάξει, όλα καλά. Στην περίπτωση της σαπουνόπαστας, έχουμε τη δυνατότητα να το διορθώσουμε με την εξουδετέρωση που λέγαμε. Ας κάνουμε όμως τη μέτρηση του pH χάρη παραδείγματος. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ ταινίες, γιατί δεν δίνουν ακριβές αποτέλεσμα. Προτιμώ το ψηφιακό pH μέτρο. Το pH μέτρο είναι ένα πολύ ευαίσθητο όργανο, που θέλει συνέπεια και φροντίδα για να μας δώσει ακριβείς μετρήσεις. Η κάθε εταιρεία δίνει σαφείς οδηγίες για το πώς καθαρίζετε, καλυμπράρετε και φυλάσσετε ένα pH μέτρο. Ποτέ δεν μπλένουμε με σφουγγαράκι το ηλεκτρόδιο γιατί μπορεί να χαραχθεί το τζαμάκι που έχει και να μας δίνει λάθος μετρήσεις. Επίσης, στην αρχή της μέρας πάντα καλυμπράρετε το pH μέτρο. Αυτό κάνω εδώ. Έπειτα το ξεπλένω με ειδικό καθαριστικό διάλειμμα για αυτό τον σκοπό και το βάζω στο σαπούνι. Μόλις σταθεροποιηθεί η ένδειξη, έχω την απάντηση. Το σαπούνι μου έχει pH 10,06. Φυσιολογικότατη τιμή για χειροποίητο σαπούνι. Σαν ακούω όμως τις φωνούλες σας. Λένε ότι μπορούμε να κατεβάσουμε το pH όσο θέλουμε με κυτρικό οξύ. Και σας απαντώ. Πουλάκια είναι και σκελαϊδούν, πουλάκια είναι και ας λένε. Αν βάλετε κυτρικό οξύ, αυτό αντιδρά με το σαπούνι, δηλαδή τα άλατα των λιπαρών οξέων, και τα ξαναμετατρέπει σε λιπαρά οξέα. Αυτά πλέουν σαν πιτηρίδα μέσα στο υγρό σαπούνι μας και εκτός του ότι είναι απίστευτα αντιαισθητικά, ουσιαστικά δημιουργούν υπερλίπανση με όλα τα κακά αυτής. Ας προχωρήσουμε στα πρόσθετα όμως. Θα βάλω αλάτι για να κάνω το σαπούνι μου πιο παχύρευστο, τη γλυκερίνη για να το κάνω πιο ενυδατικό και γαλακτικό νάτριο για να γίνει ο αφρός απαλός και κρεμώδης. Δεν είναι φοβερό? Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κι άλλο ένα υλικό με το οποίο έχω μαλώσει, το γαλακτικό νάτριο. Γι' αυτό ποτέ μη λες ποτέ. Ζυγίζω το υγρό σαπούνι για να υπολογίσω πόσα γραμμάρια θα βάλω από το καθένα. Θέλω 1% του βάρους του συνολικού προϊόντος για το κάθε πρόσθετο. Ζυγίζω το απαιτούμενο αλάτι και το αραιώνω σε 9 φορές το βάρος του σε νερό. Αυτό δημιουργεί ένα διάλειμμα αλατιού 10%. Μέχρι να λιώσει το αλάτι, προσθέτω τη γλυκερίνη και το γαλακτικό νάτριο. Κατόπιν προσθέτω σιγά σιγά με το κουταλάκι από το διάλειμμα του αλατιού και ανακατεύω. Το σαπούνι πίζει σχετικά γρήγορα, οπότε περιμένω να δω πώς είναι πριν προσθέσω κι άλλο. Μόλις φτάσει στην επιθυμητή πυκνότητα, σταματώ και βάζω το χρώμα. 5 σταγόνες είναι μία χαρά. Προτιμάτε χρώματα νερού, γιατί τα χρώματα σε σκόνη κατακάθονται στον πάτο. Μετά προσθέτω το άρωμα, 1,5% του συνολικού προϊόντος. Το συγκεκριμένο άρωμα αποχρωματίζει. Μου έκανε το σαπούνι ελαφρώς πορτοκαλί. Γι' αυτό πρόσθεσα και 3 σταγόνες φούξια. Ευτυχώς ξανακοκκίνησε, αλλά φοβάμαι ότι έβαλα πολύ χρώμα τελικά και θα βγαίνει στον αφρό. Με τόσο νερό όμως το προϊόν, συντηρητικό δεν θα χρειαστεί? Αν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα, δεν είναι απαραίτητο. Αν όμως έχετε σκοπό να το δώσετε σε κάποιον άλλον, επειδή δεν γνωρίζετε ούτε σε τι συνθήκες θα το φυλάει, ούτε πότε θα το χρησιμοποιήσει, καλό είναι να βάλετε.
Υπάρχουν μικροοργανισμοί και βακτήρια που μπορούν να αναπτυχθούν και να επιζήσουν ακόμα και σε έντονα αλκαλικό περιβάλλον. Φροντίστε το συντηρητικό που θα επιλέξετε να λειτουργεί σε αλκαλικό pH. Θα χρησιμοποιήσω το σαπούνι που έφτιαξα για να δω αν μου κάνει χρωματιστό αφρό. Όπως σας είπα, δεν αφρίζει πολύ, αλλά η αίσθηση του αφρού είναι ευχάριστη χάρη στη γλυκερίνη και το γαλακτικό νάτριο. Ορίστε, καθαρίζουν και οι λεκέδες από το χρώμα νερού που έμεινε στα δάχτυλά μου. Θα το χρησιμοποιήσω ξανά για να σιγουρευτώ ότι δεν βγάζει χρώμα στον αφρό. Ελάχιστα ροζ. Εντάξει, θα το ξέρω για την επόμενη φορά να μην βάλω περισσότερες από 5 σταγόνες χρώμα. Όσο για τη σαπουνόπαστα που μου είχε πήξει, να την αραιωμένη. Το παράκανα με το αρέωμα. Φαίνεται κιόλας από το πόσο πιο ανοιχτό χρώμα έχει σε σχέση με την άλλη. Αφρίζει όμως μια χαρά. Να λοιπόν πως φτιάχνουμε υγρό σαπούνι με τη θερμή μέθοδο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.